Με τη συμμετοχή περίπου 16 μουσικών σχολείων από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί το φετινό Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων στην Ξάνθη. Το θέμα είναι μουσική και κινηματογράφος, με τα μουσικά σχολεία που θα παρευρεθούν να καλούνται να παίξουν κομμάτια της επιλογής τους από τον ελληνικό ή τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, όντως καλωσορίζουμε για έκτη συνεχή χρονιά τη μουσική αυτή τη συνάντηση Ξάνθη Πόλης Ονείρων Μουσικών Σχολείων. Ένας λοιπόν θεσμός που φέρνει κοντά μαθητές των μουσικών σχολείων της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Το φεστιβάλ ξεκινάει 17 με 21 το Απρίλη. Εμείς όμως ήδη από αύριο, 3η 16 το Απρίλη, ξεκινάμε φέτος για πρώτη φορά μία σύμπραξη του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με τα Δημοτικά Σχολεία Ξάνθης. Στη σύμπραξη αυτή τα σύνολα των Δημοτικών Σχολείων θα συμπράξουν με το Μουσικό Σχολείο αύριο στις 8 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, όπου θα ακουστούν κινηματογραφικά τραγούδια και συγχρόνως ένα μικρό θεατρικό από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με θέμα «Μια τρελή γειτονιά». Στη συνέχεια, τι άλλη συμμετοχή θα έχουμε από το σχολείο και επίσης αν ξέρουμε ποια σχολεία θα εμφανιστούν στην πόλη μας για τις επόμενες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί, θα έχουμε την Τετάρτη το απόγευμα στις 8 η ώρα στο σπίτι του Χατζηδάκη ένα αφιέρωμα στον δάσκολο, μεγάλο δάσκολο Θεόδωρο Αντωνίου, στο οποίο αφιέρωμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των μουσικών σχολείων της περιφέρειας και με υπεύθυνο καθηγητή μας τον καθηγητή του σχολείου μας κύριο Χίζαρη. Την Πέμπτη το πρωί προχωράμε σε σύμπραξη με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αυδείρων. Είμαστε σχολείο του Δήμου Αυδείρων, καλούμε τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αυδείρων στο σχολείο μας για μια βιωματική δράση και αμέσως μετά έχουμε προσκεκλημένο τον καλλιτέχνη, τον μουσικό Κώστα Μακεδόνα για μια σύμπραξη με τους μαθητές του σχολείου μας. Οι μαθητές του σχολείου μας θα γνωρίσουν τον Κώστα Μακεδόνα, θα συμπράξουν μαζί του και θα κάνουν πρόβες με την ορχήστρα του σχολείου μας. Με σκοπό το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, όπου θα είναι η επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ, μαζί με τα σχολεία της περιφέρειας, να συμπράξουν όλοι μαζί. Από εκεί και μετά, όσον αφορά το πρόγραμμα, έχουμε τα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα είναι στο ξενοδοχείο Ελισσό με ορχήστρα και διευθυντή τον Νίκο Κυπουργό. Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης θα είναι το χοροδιακό σύνολο με τη διδασκαλία της Ερυφύλης Δανιανό. Στη Δημοτική Πινακοθήκη θα είναι το, με την Άσπα Φούτσι χορογραφώντας τη σκιά. Μαθητές θα συμμετέχουν από όλα τα μουσικά σχολεία στις χορογραφίες με μουσική υπόκριση και με θεματολογία από την ιστορία του κινηματογράφου, όπου εδώ το φωτισμό θα τον έχει ο τριαντάφυλλος ο Βαΐτσης. Συν στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου, όπου θα είναι σεμινάριο διδασκαλίας μουσικής τεχνολογίας. Στα βιωματικά αυτά εργαστήρια θα μετέχουν μαθητές από όλα τα μουσικά σχολεία, φυσικά και οι δικοί μας μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης. Mm-hmm. Το βράδυ της Παρασκευής έχουμε την Παρασκευή το βράδυ έχουμε για άλλη μια φορά το Μουσικό Σχολείο Πειραιά, όπου συμμετέχει με μια μεγάλη ομάδα μαθητών και παρουσιάζει το θεατρικό τους στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Επιπλέον έχουμε και το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και αυτό σε μια μουσικοθεατρική παράσταση στο ανοιχτό θεατράκι απέναντι στο ΝΟΤΕ. Και να τελειώσουμε το πρόγραμμα, το Σάββατο το πρωί θα είναι τα βιωματικά εργαστήρια και 7.30 στην κεντρική πλατεία θα είναι η τελετή λήξης. Τώρα, τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν, για να μην ξεχάσω ότι κάποια είναι το Μουσικό Σχολείο Πειραιά, Λάρισας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πτολεμαΐδος, Λευκάδος, Άρτας, Ρουμανίας, Χανίων, Γιαννιτσών, Αμίντεος, Σιάτιστας, Καβάλας, Δράμας και Κομωτινής.
Ένα φεστιβάλ το οποίο ήδη έχει αγκαλιάσει τοπική κοινωνία και το οποίο επάξια έχει αρχίσει να παίρνει τη θέση που το αξίζει μέσα στις άλλες δύο μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ξάνθης, τις γιορτές Παλιάς Πόλης και τις θρακικές λογογραφικές γιορτές, με τη διαφορά ότι μέχρι στιγμής τα φεστιβάλ της Πόλης Ονείρων διακρίνονται από το αναμφισβήτητο στοιχείο ποιότητας που διαθέτουν, χωρίς η εμπορική διείσδυση και η εκμετάλλευσή του να είναι τόσο έντονη όσο στις δύο άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, κάτι που ευχόμαστε να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.